Λίγες ημέρες πριν, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του 42ου πρωταθλήματος της ιστορίας του και αύριο ετοιμάζεται να πανηγυρίσει και την κατάκτηση του κυπέλου, πραγματοποιώντας ακόμη ένα ντάμπλ. Την τελευταία δεκαετία, ο Ολυμπιακός έχει το απόλυτο, όποτε έχει φτάσει στον τελικό του κυπέλου, όπου έχει κάνει το 6 στα 6 κόντρα σε 4 διαφορετικές ομάδες. Αντίπαλος αυτή τη φορά η Ξάνθη, η οποία φτάνει για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Μιχάλης Κουκουλάκης θα είναι ο διαιτητής του τελικού, ενώ βοηθοί του θα είναι η Χρήστος Ακρίβος και η Ηλίας Αλεξέας, με τέταρτο τον Λάζαρο Δημητριάδη και επιπρόσθετους τους Ηλίας Πάθα και Ανδρέα Παπά. Παρατηρητής θα είναι ο Γιώργος Μπίκας. Σαν espetáculo, σαν γκολους, é qualidade de jogo, são os adeptos que são importantes, são espero amanhã que de facto a força do nosso clube se faça sentir. Moment for the city and for the club, but also for the most part of the players. A professional way to prepare the games and everything is possible. Las ideas claras, que intente mostrar su juego desde el principio, sin darle oportunidades al rival. Creo que esas son las claves que nos han hecho ser campeones del campeonato y que nos han hecho llegar hasta final. Στα αγωνιστικά, ο Μάρελ Αμπντελαούι κρίθηκε ανέτοιμος για τον τελικό του κυπέλου από τον Βίτορ Περέιρα και δεν συμπεριλήφθηκε στην 20η αποστολή του Ολυμπιακού. Τη θέση του στην ενδεκάδα αναμένεται να πάρει ο Σαλίνο.